Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά Χριστούς Ανέστη, όπως δεν είπαμε. Και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μακρύτη, τον κύριο Πολύζο, που είναι εδώ σήμερα για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα σημάδια μένουν». Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πολύζο που θα προλογήσει την κυρία Μακρύτη. Χρόνια πολλά και από μένα. Τι ωραίο κτίριο, αυτό λέγαμε. Είστε πολύ τυχεροί. Και πετύχαμε παιδιά, φαντάζομαι υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Μπράβο. Πάντω αυτό που είναι, σε αυτή την ωραία σύμπραξη που δίνουμε τον ιδιώτη. Δυστυχώς σήμερα που συναντιόμαστε, είχαμε μια ακόμη γυναίκα να εκφύγει. Δυστυχώς, το βιβλίο της Στένιας είναι διαχρονικό και επειδή αλλαγές, ξέρετε, οι μεταβολές στην κοινωνία έρχονται με πολύ αργούς ρυθμούς, θα είναι για πολύ καιρό ακόμη. Μακάρι να μην χρειαζόταν να γραφτεί ένα βιβλίο με αυτό το περιεχόμενο. Για το τι συμβαίνει στις σχέσεις, όταν οι σχέσεις είναι τοξικές κλπ. Θα τα πει πολύ πιο ωραία από μένα εκείνη. Αυτές οι μαζόξεις, αυτές οι συναντήσεις που μαζί με την Τένια έχουμε βρεθεί σε πολλές, λειτουργούν για κάποιους ανθρώπους πολύ λυτρωτικά. Μακάρι να δούμε και χέρια να σηκώνονται και να τοποθετούνται άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο ενώπιον άλλων ανθρώπων κάποιος να πει το βιώνω. Το έχει πάθει το παιδί μου, το έχει πάθει η αδελφή μου, η ξαδέλφη μου, η ίδια. Δεν λέγεται εύκολο αυτό. Αλλά το να λειτουργήσει ως εργαλείο για να ξεκινήσει μια δουλειά με τον εαυτό του κάποιος άνθρωπος νομίζω είναι μια καλή αρχή. Θα δώσει μεγάλη χαρά στην Τένια αν ενεργοποιήσει κάποιους ανθρώπους αυτή η σημερινή μας συνάντηση. Είναι πολύ εύλογος ο τίτλος, τα σημάδια μένουν και σαφώς δεν μιλούμε για την σωματική κακοποίηση. Όχι ότι αυτή είναι αποδεκτή, καταλαβαίνετε πώς το λέω όμως. Είναι αυτά που δεν θα φύγουν ποτέ. Εγώ που έκοψα εδώ πολύ βαθιά το δάχτυλό μου, κάποια στιγμή θα μένει μια ουλή που το πόνο θα έχει, δεν θα το θυμάμαι. Είμαστε σε μια ηλικία, βλέπω και νεότερους ανθρώπους, αλλά όλοι είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία ζωής. Και ξέρουμε τι σημαίνει ο πόνος της ψυχής, οι πληγές της ψυχής, που δεν επουλώνονται πολύ εύκολα. Εγώ ήρθα περισσότερο για τη βόλτα. Κρίμα, πρέπει να φύγουμε αμέσως μετά. Κανένα σουβλάκι στο χέρι μας βλέπω να παίρνει. Έχει ωραίο φαγητό η περιοχή. Θα κάνουμε όμως κουβέντα μετά μαζί, έτσι. Θα προσπαθήσω, αν χρειαστεί, να διευκολύνω στο να σηκωθούν χέρια οι άνθρωποι. Τα λέει καταπληκτικά η Τένια. Η Τένια της το έλεγα σήμερα το μεσημέρι που συναντηθήκαμε για άλλη μια φορά τηλεοπτικά. Μιλήσαμε για την εκδήλωσή μας σήμερα. Στο Τιακή, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αλλά μιλήσαμε για την εκδήλωσή μας σήμερα εδώ. Τη έλεγα λοιπόν ότι, όχι ψέματα αυτό το έλεγα, το πρέπει να μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο πυκνές ημέρες. Ότι η Τένια έχει αυτό το χάρισμα που το είχε πάντα, πριν αποκτήσει όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία στη δημόσια διαχείριση αυτών των υποθέσεων, γιατί το έχει κάνει με δεκάδες χιλιάδες ώρες στον χώρο της, στις συνεδρίες της, να είναι ψύχρεμη στα πιο ακραία γεγονότα. Πιθανόν να μας διδάξει κάποιες μεθόδους για να μπορέσουμε κι εμείς να διαχειριζόμαστε κρίσεις με μια σχετική ψυχραιμία. Τα σημάδια μένουν από τις εκδόσεις του κάτου, θα τα πούμε αργότερα εμείς. Φαντάζομαι και εσύ όρθια, μπορώ να σου δώσω αυτό το μικρόφωνο. Ναι, 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 και εγώ όρθια, ναι, και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την βιβλιοθήκη που είχε την καλοσύνη να με καλέσει. Πρέπει να σας πω ότι στην πόλη της Καλαμπάκης έχουμε για πρώτη φορά. Έχω πάει επανειλημμένος στα Μετέωρα, αλλά στην πόλη αυτή κατά αυτή δεν έχω έρθει. Έτσι λοιπόν μια πάρα πολύ μικρή βολτίτσα που κάναμε με τους Σωτήρη και που καταλήξουμε εδώ, γιατί εδώ έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και φιλόξενο τόπο. Συν της άλλης και η διαδρομή που ήρθαμε από τον Βόλο εδώ, ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ξεκούραστη. Οπότε λοιπόν
ξελαμπικάρισε το μυαλό μου για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πολύ όμορφα μαζί και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα της συναισθηματικής και της ψυχολογικής κακοποίησης, της βίας που βιώνουν τα ζευγάρια μέσα στη σχέση τους, τις επιπτώσεις που έχει αυτή η συμπεριφορά στα παιδιά. Παρεμπιπτόντως, σας λέω, τον Οκτώβριο θα βγει το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας, που είναι το πώς οι σχέσεις των γονιών, οι κακοποιητικές σχέσεις, επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο πάνω σε αυτό. Ελπίζω να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και να έχουμε την ευκαιρία πάλι να έρθουμε να το κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε και οι νεότερες γυναίκες που έχουν παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτερες, αλλά και οι γιαγιάδες που φυλάνε τα παιδιά, το πώς αυτές οι κακοποιητικές σχέσεις, οι τόσο αφανείς, γιατί η συναισθηματική και η ψυχολογική βία, πρέπει να σας πω ότι θεωρείται μέχρι ενός σημείου εντός εισαγωγικών φυσιολογική. Δεν είναι όμως καθόλου φυσιολογική, διότι δημιουργεί τέτοια σημάδια και τέτοιους μόλοπες στην ψυχή της γυναίκας όταν αυτή η συμπεριφορά είναι καθημερινή, που τελικά, όπως θα δούμε μέσα από το βιβλίο, τα σημάδια είναι τόσο πολύ δυνατά και τόσο επίπονα και πονάνε τόσο πολύ που η γυναίκα καταστρέφεται για το υπόλοιπο της ζωής της. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ξεκίνησα να το γράφω κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού μας, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Δεν πίστευα ότι θα είχε την απήχηση αυτή και ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη της κοινωνικής βίας την οποία βιώνουμε σήμερα. Τα βιβλία μου κάθε φορά τα γράφω μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά μου και από τις ιστορίες τους που βιώνω. Βλέπω αν θα πρέπει ένα πρόβλημα αυτό να το αναδείξω μέσα από ένα βιβλίο και να το κάνω μεγαλύτερο, ούτως ώστε να γίνει, αν το θέλετε, και μάθημα και γνώση και στους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι πιθανότητα μην έχουν η δυνατότητα να έρθουν να δουν κάποιον ειδικό, να διαβάσουν το βιβλίο αυτό και να δουν το τι πραγματικά σημαίνει ότι όταν μια γυναίκα βιάζεται συναισθηματικά και ψυχολογικά, ηλεκτικά, έως ότου φτάσουμε στις άλλες πιο οδυνηρές κακοποιητικές συμπεριφορές, που είναι ο ξυλοδαρμός, που είναι η σεξουαλική βία, που είναι η οικονομική βία και σε πολλές περιπτώσεις είναι και η θρησκευτική βία, που βιώνουν οι γυναίκες μέσα στο γάμο τους. Έχουμε εδώ τους δύο κυρίους οι οποίοι θα με συγχωρήσουν να απευθυνθώ μόνο στις κυρίες απόψε, γιατί το βιβλίο, παρόλο που αναφέρεται και στους άνδρες, δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι, διότι και εμείς οι γυναίκες είμαστε κακοποιητικές στους άνδρες. Η κακοποίηση, πρέπει να σας πω, δεν έχει ούτε φύλο, δεν έχει ούτε χρώμα, δεν έχει ούτε κοινωνική τάξη, ούτε οικονομική τάξη. Η βία είναι μία και η βία διδάσκεται. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο πιστεύαμε παλιότερα, ότι οι κακοποιητικές σχέσεις είναι μέσα στις φτωχές οικογένειες ή είναι μέσα στις οικογένειες εκείνες οι οποίες είναι υποβαθμισμένες πιθανότητα κοινωνικά, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένας μύθος και η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία δηλαδή και η βία μέσα στα ζευγάρια είναι μια καθημερινότητα και δεν έχει αυτό το χρώμα το οποίο σας είπα. Δεν έχει ούτε θύμα, ούτε κοινωνική μορφή, δεν έχει τίποτα. Είναι ανθρώπινη συμπεριφορά που οποιαδήποτε και αν είναι η κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου δεν έχει πολύ καμία σημασία, ούτε η παιδεία του, ούτε η εκπαίδευσή του, τίποτα απολύτως, διότι αυτό είναι εσωτερικό, είναι κάτι το οποίο διδασκόμαστε από την πιθανότατα κοιλιά της μαμάς μας. Θα σας φανεί περίεργο αυτό ίσως που το ακούτε, αλλά πιθανότατα να γνωρίζετε ότι η ψυχολογία της γυναίκας, η οποία κυοφορεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι αυτό επιδρά πάρα πολύ στο έμβριο και το έμβριο γεννιέται, εκτός από το πυροδότημα το οποίο έχει, γεννιέται και με όλη την φόρτιση τη συναισθηματική που έχει η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μία μαμά η οποία περνάει μία αγχώδη κατάσταση, όταν έχει πολύ κακές σχέσεις με τον σύντροφό της, όταν δεν απολαμβάνει τη χαρά της εγκυμοσύνης της, και αυτό όλο το άγχος μεταφέρεται στο έμβριο και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά αυτά γεννιούνται με μία προδιάθεση προς την κατάληψη, στην κατάληψη. Η βία λοιπόν, η οποία ξεκινάει, όπως είπαμε, από την κοιλιά της μαμάς μας, η βία που νιώθει δηλαδή το έμβριο, μέχρι την ώρα που η γυναίκα αυτή το παίρνει στην αγκαλιά της και ανταλλάσσει το πρώτο βλέμμα, αυτό το βλέμμα το οποίο λέμε εμείς στην ψυχολογία, το μόνο το οποίο κάνει εκείνη τη στιγμή που η μητέρα παίρνει στην αγκαλιά το παιδί της και ανταλλάσσει το πρώτο βλέμμα μαζί της, είναι ότι κινητοποιείται ο μηχανισμός του συναισθήματος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μυαλό μας, όπως επίσης και τη σωματική μας διάπλαση, μας τη δίνει ο Θεός, μας τη δίνει ο πλάστης μας.
τη συναισθηματική μας όμως δομή μας τη φτιάχνουν οι γονείς μας. Μας τη φτιάχνουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας φροντίζουν, οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τη συναισθηματική επίδραση και επιρροή επάνω μας. Αν έχουμε λοιπόν μια μαμά η οποία για τα δικά της προβλήματα, για τις κακές σχέσεις που έχει με τον άνθρωπό της, με τα δικά της προβλήματα τα οποία κουβαλάει από το δικό της στο σπίτι, πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά επιβαρημένη, που αυτό την κάνει να είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένη από το παιδί της. Τελικά μπορεί να γίνει μια γυναίκα η οποία φροντίζει το παιδί της, αλλά τελικά δεν είναι μια γυναίκα η οποία τροφοδοτεί συναισθηματικά το παιδί της. Με αποτέλεσμα το παιδί αυτό να αρχίζει να νιώθει συναισθηματική απομόνωση και η απομόνωση να του φέρνει κατάθλιψη. Έχουμε δει λοιπόν μωρά τα οποία κλαίνε ασταμάτητα και παρόλο που η μητέρα τα ταΐζει, τα φροντίζει, τα είναι στεγνά και ούτω καθεξής, να μην πάβουν να κλαίνε. Είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία, εκείνο το οποίο κάνουν από το γράμμα τους είναι να κραυγάζουν από τη μητέρα, να τους πάρει αγκαλιά και να τους χαϊδέψει και να τα αναγνωρίσει. Ούτως ώστε να νιώσουν την ασφάλεια ότι ανήκουν. Γιατί η πρώτη αγκαλιά που ανταλλάσσει η μητέρα με το παιδί, δίνει στο παιδάκι που γεννιέται την ασφάλεια ότι καλά έκανα και ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, έχω αξία που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και με αγαπούν που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Αν λοιπόν αυτό δεν το απολαύσει το παιδάκι, έχουμε τη μία extreme συμπεριφορά, η οποία είναι το κλάμα και η ανησυχία, και το άλλο παιδάκι, το οποίο είναι και εκείνο το οποίο οι μαμάδες είναι πάρα πολύ περήφανες που το έχουν, που κοιμάται συνεχώς. Και άμα δεν το ξυπνήσει η μαμά να φάει, θα ξυπνήσει κιόλας. Και άμα δεν το αλλάξει για την πάνα του, δεν θα διαμαρτυρηθεί ποτέ. Και λέμε, κοιτάξτε πόσο ήσυχο είναι το μωρό αυτό, και εκείνο το οποίο δεν διαρωτόμαστε είναι γιατί πνίγεται μέσα στη σιωπή του από τη στιγμή που ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει προς τα έξω και να πάρει εκείνο το οποίο θέλει. Αυτό λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά, πρέπει να σας πω ότι αφορά τον πρώτο χρόνο της ζωής μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο σημαντικότερος. Ο πρώτος χρόνος της ζωής μας είναι ο σημαντικότερος. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν το παιδί γεννιέται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου η μητέρα μη τροφοδοτημένη σωστά από τον καλό της, από τον άνθρωπο με τον οποίο έχει φέρει το παιδί αυτό στον κόσμο. Διότι είναι ένα παιδί το οποίο έγινε με δύο, δεν έγινε με ένα, έγινε με δύο. Εκείνο το οποίο περιμένει η μητέρα είναι η συναισθηματική συμπαράσταση του καλού της. Δεν θέλει ούτε να το ταΐσει το μωρό, ούτε να το κάνει μπάνιο, ούτε να το αναγνωρίσει. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι κανένα μωρό δεν θέλει κανένα άλλο εκτός από τη μάνα του. Εκείνο που ξέρει είναι τον ήχο της, ξέρει το χτύπο της καρδιάς της και ξέρει και τη λουλιά της. Άρα οποιοσδήποτε άλλος παίρνει στο χέρι του αυτό το πλασματάκι, στον πρώτο χρόνο της ζωής του, πρέπει να σας πω ότι δεν του δημιουργεί και την καλύτερη εντύπωση. Ίσα-ίσα του δημιουργεί η κατάθλιψη και του δημιουργεί και την εντύπωση ότι δεν αγαπιέται, ότι δεν είναι σημαντικό, με άλλα λόγια. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει? Όταν λοιπόν το παιδάκι βιώσει αυτή τη συναισθηματική αποξένωση από τη μητέρα και δεν υπάρχει και κάποιος άλλος να δει εμβολιματικά, να δει ένα μπάλο, κανένα ένας μπαμπάς, κανένας μια γιαγιά, αλλά μόνιμο πρόσωπο, όχι ένα λασόμενο, μόνιμο πρόσωπο, τότε το παιδί αυτό αρχίζει και αντιλήπεται, αρχίζει και κλείνεται, με τρία συμπτώματα τα οποία φαίνονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Είναι οι διατροφικές διαταραχές, οι οποίες οφείλονται στον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού. Είναι οι εξαρτήσεις, οι οποίες φαίνονται στα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Και όπως έχετε δει, έχει κατέβει πάρα πολύ η ηλικία που αρχίζουν τα παιδιά και κάνουν χρήση αλκοόλ και ουσιών. Και η παραβατική συμπεριφορά, όπως και η προσκόλληση σε ομάδες. Αυτά λοιπόν τα τρία συμπτώματα τα βλέπουμε μετά από το 11ο έτος της ηλικίας των παιδιών. Όταν λοιπόν γίνει αυτή, όταν το παιδί νιώσει αυτή τη συναισθηματική αποστασιοποίηση από τη μητέρα, ήδη έχει μπει η κακοποίηση μέσα του, άρα δηλαδή η συναισθηματική αποξένωση από τη μητέρα, και ή θα έχει διατροφικές διαταραχές, δηλαδή δεν θα τρώει, ή θα υπερτρώει, και αυτό για να τιμωρήσει τη μητέρα. Πάντα είναι το πρόβλημα με τη μητέρα. Ή θα καταφύγει στο αλκοόλ και στις ουσίες για να βρίσκεται στη χαλάρωση της αγκαλιάς. Αυτό προσφέρουν ουσίες. Τη χαλάρωση της αγκαλιάς.
Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία πάρα πολύ νωρίς και εμείς πιστεύουμε ότι παρασύρθηκαν, έτσι, δεν παρασύρεται το παιδί εκείνο το οποίο νιώθει καλά και έχει πολύ γερή σχέση με το γονιό του και όταν οι γονείς του έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Δεν θα πάει στα ναρκωτικά. Μπορεί να δοκιμάσει αλκοόλ. Συνήθως τη Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου πίνει μπύρες στα παιδιά. Αλλά θα πάει μέχρι εκεί. Γιατί έχουν μάθει να λένε όχι και λένε όχι γιατί το συναίσθημά τους είναι πλήρες και γεμάτα. Δεν χρειάζονται δηλαδή να πάνε σε μια άλλη πλαστική αγκαλιά για να νιώσουν τη χαλάρωση της αγκαλιάς που αυτό είναι το αλκοόλ. Ερχόμαστε λοιπόν μετά στις ομάδες. Έτσι είπαμε, η παραβατικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της εφηβείας. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους, θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, τον οποίο, στον οποίο εκείνα δεν έχει καμία συμμετοχή για αυτούς που είναι. Άρα λοιπόν τι κάνουν, χτυπάνε γροθιά στο κατεστημένο. Και βεβαίως αυτό δεν μπορούν να το κάνουν από μόνα τους. Μπαίνουν σε ομάδες που έχουν την ίδια έκφραση και την ίδια φιλοσοφία, άρα τις ίδιες συναισθηματικές ανάγκες που έχουν τα ίδια και έτσι τα παιδιά ομοδοποιούνται. Γιατί πια ο γονιός και ο δάσκαλος, ο γονιός ο οποίος είναι το πρώτο πρόσωπο επιρροής, δεύτερο και ο δάσκαλος, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι κυρίως, οι καθηγητές όχι. Έρχονται λοιπόν τα δεύτερα πρόσωπα επιρροής στην διαμόρφωση προσωπικότητος. Το τρίτο πια πρόσωπο είναι ο φίλος και η φίλη. Ομόφιλος ή ετερόφιλος μετά από τα 14-15 όταν αρχίζει και φουντώνει η σεξουαλικότητα. Τα παιδιά λοιπόν ομαδοποιούνται στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, για να είμαστε λίγα πιο συγκεκριμένοι. Και ομαδοποιούνται διότι πρέπει να νιώσουν ότι μπορούν να έχουν δική τους ομάδα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ανάλογα λοιπόν από το περιβάλλον το οποίο βρίσκονται. Ανάλογα με την κακοποίηση τα οποία έχουν υποστεί και θα δούμε ποιες είναι μορφές κακοποίησης των παιδιών στην οικογένεια. Ανάλογα με την κακοποίηση που έχουν δει να υπάρχει στο ζευγάρι, στους γονείς τους, αυτά τα παιδιά θα προσαρτηθούν και θα κάνουν ομάδα με τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Δηλαδή από το οποίο λέμε, δώσ' μου, δείξε μου το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι, έχει απόλυτη αυτή αλήθεια. Αυτά λοιπόν ως μια εισαγωγή για να καταλάβουμε ότι η βία διδάσκεται, η βία ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, από την ώρα που δημιουργείται η καρδιά και το μυαλό μας, τρίτο μήνα, αιωφορίας δηλαδή. Τριών μηνών έχουμε ήδη σηματοποιηθεί στο σώμα της μητέρας μας και από εκεί και πέρα αρχίζει η επιρροή της ψυχολογίας της μητέρας στο έμπριο. Και φτάνουν τα παιδιά σήμερα στην εφηβεία να έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα διαβάζετε, την έφηβη, την μεταξύ τους αντιπαλότητα. Έχουμε τα γεγονότα όπως είναι το σημερινό το οποίο διαβάσετε, ακόμα μία γενοκτονία. Και έχουμε και όλη αυτή την παραβατικότητα των νέων παιδιών, που δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Έτσι, έχει ξεφύγει η ρεαλική κατάσταση, έχει ξεφύγει το bullying έτσι, μέσα στα σχολεία. Έχουν ξεφύγει όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις οποίες ούτε οι γονείς μπορούν να συμμαζέψουν, αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί, από τους οποίους ζητάμε, αν το θέλετε, και σαν τα τελευταία πρόσωπα τα οποία μπορούν να εγκριάσουν τα παιδιά μας. Αλλά από τη στιγμή που το παιδί δεν σέβεται το γονιό του, δεν θα σεβαστεί τον εκπαιδευτικό, σε καμία περίπτωση. Γιατί ο εκπαιδευτικός είναι συνέχεια της εξουσίας των γονέων. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι την κακοποίηση τα παιδιά τη μαθαίνουν μέσα από τη σχέση με τον γονιό τους ή με τους γονείς τους ή μέσα από την σχέση του προσώπου εκείνου που έχει την μεγαλύτερη επιρροή. Δεν είναι δηλαδή άγνωστο το γεγονός που λέμε ότι οι πρώτοι μας βιαστές είναι οι γονείς μας. Αυτοί είναι οι πρώτοι μας βιαστές. Αυτοί οι οποίοι μας κακομεταχειρίζονται ή πιστεύουν ότι μας παραχειρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, με την υπερβολική αγάπη, άρα την υπερπροστασία, ότι μας αγαπούν πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν, εδώ να μιλήσουμε για λιγάκι περισσότερο μέσα από το βιβλίο. Τώρα θα καθίσω αναγκαστικά, γιατί δεν μπορώ να κρατάω το βιβλίο έτσι και το μικρόφωνο. Οπότε θα μου το επιτρέψετε αυτό. Ναι, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι... Όχι, εντάξει, με ευχαριστώ πολύ. Α, εγώ αυτά, σωστά, τώρα μην το κάνω δίπλα. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι η κακοποίηση. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, όχι. Τι να κάνω, να το φάω. Για να έλα πιο κοντά. Να το λίγο πιο κοντά. Είναι ανοιχτό, Δημήτρη. Έχετε εσείς...
Είναι ένα λογικό τραπέζι. Να, καλά, αφού υπάρχει σύστημα εδώ. Μπράβο σας. Να, είδατε λίγο. Εσείς δεν θα με παιδέψετε. Λίγο, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε καλύτερα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν συναισθηματική κακοποίηση. Γιατί είπαμε γι' αυτό θα μιλήσουμε, για τη συναισθηματική και την ψυχολογική κακοποίηση, η οποία φαίνεται ότι είναι τόσο πολύ αγαθή, είναι τόσο πολύ ανώδυνη, που καμιά φορά παρουσιάζεται με ζηλίτσα, παρουσιάζεται με το ότι δεν σου μιλάω και σου κάνω τη σιωπή, την τιμωρία της σιωπής, εσύ στραβοκοιτάω και την ώρα που πας να πεις κάτι και λέω από κάτι είπα και δεν το προσέβαλα. Το παίρνουμε πάρα πολύ ελαφρά. Αλλά κακοποίηση λοιπόν, συναισθηματική, είναι κάθε συμπεριφορά που έχει στόχο να ελέγχει, να εκφοβίζει, να τρομοκρατεί ή να περιθωριοποιεί ένα άλλο πρόσωπο μέσα από τη χρήση της υποτίμησης ή του φόβου. Αυτό είναι κακοποίηση. Μορφές λοιπόν κακοποίησης είναι η υποτίμηση και ο εξευτελισμός, η αγνόηση και η απόρριψη, η επιβολή και ο έλεγχος, σου επιβάλλομαι και σε ελέγχω, η επίκριση και η κριτική, ό,τι και να κάνεις πρέπει να σου ασκήσω κριτική, σε κατηγορώ και σου δημιουργώ συναισθήματα ενοχής, έχω απαιτήσεις, παράλογες απαιτήσεις και προσδοκίες από σένα, τις οποίες δεν μπορείς να ικανοποιήσεις. Και βεβαίως τότε νιώθουμε ενοχή ότι δεν είμαστε ικανές να ικανοποιήσουμε τον καλό μας. Έχει συναισθηματική απόσταση σιωπήση και σιωπή, δεν αγγίζει, αδιαφορεί και σιωπή. Η τιμωρία της σιωπής. Πρέπει να σας πω ότι αυτή ματώνει πάρα πολύ. Τι έχεις, τίποτα. Μα κάτι σου συμβαίνει. Ιδέα σου είναι. Μα έχεις δύο μέρες να μου μιλήσεις. Νομίζεις. Όταν υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά, είναι πολύ κακοποιητική. Όπως επίσης και η απομόνωση. Γινόμαστε αόριστες. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, δεν μιλάει καθόλου. Ούτε υπάρχει ένα γεια, ούτε μια καληνύχτα. Μπορεί να κοιμηθεί στον καναπέ. Πρέπει να σας πω ότι το συναντώ πάρα πολύ, τα ζευγάρια τα οποία τσακώνονται. Ένας εκ των δύο πηγαίνει στον καναπέ. Και εκείνο το οποίο πάντα λέω στα ζευγάρια είναι οτιδήποτε και αν σας συμβεί, μη χωρίζετε από το κρεβάτι σας. Ποτέ. Άπαξ και φύγει μια φορά και πάει στον καναπέ, θα συνεχίσει να το λυπάμαι. Επίσης υπάρχει στέρηση προσοχής και τρυφερότητας. Υπάρχουν τα υποτιμητικά σχόλια μπροστά σε τρίτους. Όπως σας είπα, υπάρχουν τα στραβοκοιτάγματα και τα σπουδήματα. Υπάρχουν οι προσβολές και οι κατηγορίες. Εσύ το είπες, εσύ φταίς. Η δική σου συμπεριφορά ήταν εκείνη η οποία διήγηρε τη δική μου. Λες και δεν υπάρχουν άλλες συμπεριφορές. Υπάρχει μόνο αυτή η συμπεριφορά. Επίσης οι φοβέρες και οι απειλές. Να πας στη μάνα σου, να σου πάρω τα παιδιά. Να πάρουμε διαζύγιο, να χωρίσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύει ότι όλοι πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο λένε εκείνοι. Μ' ακούτε? Εντάξει. Δεν προσέχουν καθόλου πώς νιώθουν οι άλλοι. Αδιαφορούν παντελώς. Πώς αισθάνονται. Αν αισθάνονται άβολα, αν αισθάνονται προσβεβλημένοι, αν είναι πληγωμένοι. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Πιστεύουν ότι όλοι οι άλλοι είναι υποδιέστεροι. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν πάντα δίκιο. Αποκλείεται να μην έχουν δίκιο. Οποιοδήποτε επιχείρημα και αν φέρουμε, δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Διάβασε λίγο περισσότερο. Οι φιλενάδες σου φταίνε. Εκεί στο γραφείο μιλάτε πολύ, κακές συναναστροφές. Αλλά τι περιμένεις με τη μάνα που είχες, τι καλύτερη θα είσαι. Αυτά ακούγονται μεταξύ τους. Κάνει ζημιά η συναισθηματική κακοποίηση. Πολύ μεγάλη. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση της συναισθηματικής κακοποίησης είναι η κατάθλιψη, είναι η απώλεια κινήτρων, είναι η σύγχυση και η δυσκολία συγκέντρωσης ή στη λήψη αποφάσεων, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει αίσθημα αποτυχίας ή αυτοαπαξίωσης,
έχει συναισθήματα απελπισίας, ενοχής και αυτοκαταστροφής. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι σαν πλήση εγκεφάλου, κατά την οποία συστηματικά εξαντλείται η αυτοπεποίθηση του θύματος, η έννοια της αξίας του εαυτού, η εμπιστοσύνη της πεποίθησής του και η αυτοαντίληψη. Με άλλα λόγια, η κακοποίηση πάει κατευθείαν στην καρδιά, πάει κατευθείαν στο εγώ, εκεί δηλαδή που όλοι νιώθουμε ότι έχουμε την αυτάρκειά μας. Όλοι έχουμε μέσα μας ένα εγώ. Είμαστε κατασκευασμένοι και πιστεύουμε ότι έτσι όπως είμαστε κατασκευασμένοι, είμαστε πάρα πολύ καλά κατασκευασμένοι. Και αυτό λοιπόν, αυτή την εντύπωση την οποία έχουμε για τον εαυτό μας, έρχεται αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος και την καταστρέφει κυριολεκτικά. Με τα αποτελέσματα αυτά που σας είπα. Γι' αυτό κάνω μια παρένθεση εδώ και βλέπετε τα παιδιά τα οποία δέχονται το σχολικό εκφοβισμό. Στην εφηβική τους ηλικία και στην ενήλικη ζωή τους είναι θύματα κατάθλιψης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν είναι δηλαδή απλώς ο σχολικός εκφοβισμός. Έχει συνέχεια. Και το σύμπτωμα είναι η κατάθλιψη, η απομόνωση, οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές κάποιες φορές. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν είναι απλή υπόθεση η συναισθηματική κακοποίηση. Είπαμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να σας πω ότι σε άλλες βιβλιογραφίες αναφέρονται ως βιαστές. Εγώ δεν θα τους αποκαλούσα έτσι, δεν τους αποκαλούσα βιαστές, γιατί και εκείνοι είναι θύματα της παιδικής τους ηλικίας. Γιατί πάρα πολλές φορές η συμπεριφορά τους είναι συνείδητη. Και είναι συνείδητοι διότι έχουν καταγραφεί συμπεριφορές μέσα από τη συμπεριφορά των γονιών τους μεταξύ τους και από τη συμπεριφορά που είχαν οι γονείς προς το παιδί αυτό. Άρα λοιπόν από αυτή τη συμπεριφορά ή θα γίνεις θήτης ή θα γίνεις θύμα. Και καμιά φορά εναλλάσσονται και οι ρόλοι. Γίνουμε θύμα αλλά και γίνουμε και θήτης συγχρόνως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το να αποκαλέσουμε κάποιον βιαστή ίσως να είναι μια πάρα πολύ σκληρή, αν το θέλετε, πολύ σκληρός χαρακτηρισμός. Εγώ τις λέω ότι είναι κακοποιητικές προσωπικότητες, ότι έχουν δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο που έχουν αποκτήσει κακοποιητικές συμπεριφορές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω το πώς δημιουργείται η κακοποίηση, το πώς αρχίζει η κακοποίηση και το πώς κοινώς την πατάμε. Αλλά πρωτού σας πω αυτό, θα σας πω ποια είναι τα σημάδια λοιπόν της κακοποίησης συνοπτικά, για να έτσι να θυμάστε κανένα δύο-τρία, θυμάστε όλα, θα διαβάσετε το βιβλίο. Μιλάει λοιπόν απαξιωτικά για τις πρώην συντρόφους. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μόλις ο καλός σας, εδώ βλέπω ότι δεν έχουμε νεαρές κυρίες, εγώ δεν είμαι νεαρή. Όχι, γλυκιά μου. Πλειοψηφικά. Λοιπόν, άκουσε με δεις γλυκιά μου να σου πω, μια και είσαι εδώ μόνη σου. Άπαξ ο καλός και σου κατηγορήσει τις πρώην φίλες του, φύγε. Μη σε κάνει και πιστέψεις ότι εσύ είσαι η καλύτερη, γιατί θα βρεθείς στην ίδια μοίρα. Είναι το υπαριθμόν ένα σημάδι που την πατάμε. Γιατί μας κάνουν να πιστεύουμε ότι, κοίταξε, έχω περάσει από τόσες σχέσεις, εσύ αγάπη μου είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει. Θα το δούμε το πώς συμπεριφέρονται. Είναι ειλικρινά πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και πρέπει να σας πω ότι κανείς από αυτούς δεν φεύγει από αυτό που θα ακούσετε. Είναι καταπληκτικό το πατρόν. Είναι καταπληκτικό. Οπότε λοιπόν το πρώτο είναι, άπαξ και σας πει ότι οι προηγούμενες ήταν χάλια, εσύ αγάπη μου είσαι ό,τι καλύτερο μου ξεδί, μαζέψτε και φύγετε. Μην περιμένετε τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Φυσικά όταν δεν σας σέβεται, σας κάνει χάρες τις οποίες δεν τις πολύ θέλετε για να σας παγιδεύσει. Πηγαίνει να κάνει δώρα στη μαμά σας, πηγαίνει να ψωνίσει, τηλεφωνεί τον μπαμπά σας και λένε πως έχει μια βλάβη στα υδραυλικά να πάει να τον βοηθήσει κτλ. Κάνει τέτοιου είδους πραγματάκια, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα φιλοθέαμο κοινό. Θα το χτυπούν παλαμάκια. Γιατί όταν αρχίσει η γυναίκα να παραπονιέται, ότι ξέρεις αρχίζει και δεν μου φέρεται καλά, σου, μα είναι δυνατόν. Το παιδί αυτό είναι χρυσό παιδί. Εσύ φταίς. Είναι ελεγκτικός. Είναι εκτιτικός, δεν φταίει ποτέ και για τίποτα, είναι εγωκεντρικός, όλα γύρω από τον εαυτό του, πιθανώς να κάνει χρήση από ουσίες, να παίρνει και αλκοόλ, θα το διαβάσετε αυτό στο βιβλίο,
πιέζει πάρα πολύ για σεξ. Και πιθανώς και ιδιαίτερο σεξ. Αλλά πιέζει. Ξυπνάει τη νύχτα, την ημέρα. Μα είναι τα παιδιά που διαβάζουν. Συμπεριφορές τις οποίες πρέπει να σας πω ότι τις έχω βιώσει στα ζευγάρια. Μπορεί να σας φέρονται παράξενες, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι κοινότοπες. Τη σχέση τη βλέπω από την αρχή πάρα πολύ σοβαρά. Από το δεύτερο μήνα θέλω να σε παντρευτώ, τον τρίτο μήνα θέλω να κάνω και παιδί μαζί σου. Φύγετε. Εσείς που έχετε, αν έχετε μεγάλα κορίτσια, πέστε τα τους. Φύγετε. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος σε γνωρίζει δύο μήνες να είσαι ο άνθρωπος της ζωής του. Και πόσο μάλλον να κάνει και παιδί. Γιατί βεβαίως να μείνει έγκυος μια γυναίκα καταλαβαίνει ότι υπογειδεύεται. Αλλά αυτός όμως είναι ο στόχος. Έτσι και ποια γυναίκα δεν είναι εκείνη η οποία δεν λέει Θεέ μου, θέλει να με παντρευτεί από μια στιγμή στην άλλη και ιδιαίτερως έχει περάσει και ένα διάστημα που δεν υπάρχει μια σχέση και έχουμε μεγαλώσει και λιγάκι. Όταν έχετε λοιπόν και λέει ότι θέλω να σε παντρευτώ και εσύ τη άλλη θέλω να κάνω και παιδί μαζί σου και έχει χτυπήσει και λιγάκι το κουδουνάκι ότι έχουμε γίνει 30-35 χρονών και ακόμα δεν έχουμε κάνει προκοπή. Λέμε ότι έχουμε βρει το καλύτερο. Μακριά. Έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αρνείται βεβαίως τις απόψεις της γυναίκας. Οι γυναίκες δεν έχουν ιδιαίτερο μυαλό. Φέρεται τελείως διαφορετικά μπροστά στους άλλους, όπως είπαμε. Και βεβαίως από ποιες γυναίκες θα ελκυστούν αυτοί οι άνθρωποι. Από τις αδύναμες. Γυναίκες εκείνες οι οποίες είναι αδύναμες. Αυτές οι γυναίκες, όπως καταλαβαίνετε, τους έλκουν, διότι μπορούν να τους χειραγωγούν, να τις χειραγωγούν τις γυναίκες αυτές και ως εκ τούτου να περνάνε τη δική τους άποψη. Κακοποίηση λοιπόν σημαίνει δύναμη, σημαίνει ότι ένα πρόσωπο εκμεταλλεύεται την εξουσία του που έχει σε ένα άλλο για να το εκθέτει ή για να το αλλάξει. Το καθοριστικό στοιχείο της κακοποίησης είναι όταν ο άντρας αρχίζει να ασκεί εξουσία πάνω σε μια γυναίκα με τρόπο που προκαλεί κακό. Αυτό λοιπόν είναι η κακοποίηση. Για να δούμε όμως το πώς αρχίζει η κακοποίηση και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο να το ξέρετε, αρκεί να σας το βρω, να σας το διαβάσω εδώ, γιατί το περιγράφω και πολύ όμορφο, γι' αυτό θα μου πείτε, άμα δεν περνέψω στο σπίτι, μην το περνέψω. Λοιπόν, την περίοδο λοιπόν αυτή που γνωρίζει μια κακοποιητική προσωπικότητα ανδρός, θα με συγχωρήσουν οι άνδρες που είναι εδώ, αλλά αυτό ισχύει για τις γυναίκες. Αλλά είπαμε, επειδή η κακοποίηση περισσότερο έχει θύμα τη γυναίκα και αυτό το βιβλίο απευθύνεται περισσότερο προς τη γυναίκα, αλλά υπάρχουν και κεφάλαια προς τους άντρες. Έτσι να το πούμε και αυτό. Πρέπει να σας πω ότι είναι καταπληκτική αυτή η περίοδος και γι' αυτό και την αποκαλώ και τον κήπο της ΕΔΕΜ. Σε αυτές λοιπόν τις πρώτες εβδομάδες και για λίγο περισσότερο, οι γυναίκες βρίσκονται στα σύννεφα. Ο βιαστής, τον βάζω εντός εισαγωγικών, είναι εκθαμβωτικός, είναι διασκεδαστικός, είναι ενδιαφέρον, ενεργητικός και επιπλέον δείχνει ξετρελαμένος με τη νέα του σύντροφο. Κάτι βεβαίως που καταλαβαίνετε δεν αφήνει καμία γυναίκα διάφορη, αλλά εδώ και κανέναν άντρα. Αν τον άντρα τον ανεβάζει στα σύννεφα και του λες αγάπη μου, εσύ είσαι ο καλύτερος που έχω συναντήσει, έτσι τώρα αυτός να μην το πιστέψει, γιατί να μην το πιστέψει. Δείχνουν λοιπόν ότι δεν τους χορταίνουν με τίποτα. Είναι εκεί συνεχώς, κάνουν δώρα, κάνουν χάρες. Νιώθουν οι γυναίκες αυτές ότι έχουν πετύχει το jackpot. Σου λένε τελείωσε αυτός ο άνθρωπος που ήταν, βρε παιδάκι. Αυτό λοιπόν το μοτίβο πρέπει να σας πω ότι είναι κοινότοπο σε όλους τους κακοποιητικούς άνδρες. Λέτε και τους βγάζει ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Οι κακοποιητικοί άντρες λοιπόν έχουν συχνά πολύ μεγάλο ταλέντο να υπερβάλλουν στην αρχή της σχέσης με εκδηλώσεις φροντίδας και προσοχής προς τη γυναίκα που έχουν δίπλα τους και να τις κάνουν να νιώθουν απόλυτα ξεχωριστές, ως η μοναδική που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή τους. Αυτή λοιπόν είναι η μία κατηγορία. Έχουμε και μία δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνδρες εκείνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ σοβαροί, οι οποίοι συναισθηματικά δεν εκδηλώνονται, οι οποίοι δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να με ανακαλύψεις και οι γυναίκες βεβαίως δεν είναι δυνατόν
από τη στιγμή που εγώ είμαι τον άντρα αυτόν, εγώ θα πρέπει να τον ανοίξω συναισθηματικά. Θα πρέπει να τον συγκινήσω, θα πρέπει να του βγάλω συνέστημα. Και αγωνίζονται λοιπόν αυτές οι γυναίκες να κάνουν ρογμές πάνω στο συνέστημα αυτού του κλειστού μυστηριώδους άντρα, ο οποίος παρόλο που παραπονιέται για αυτή τη συμπεριφορά την υπερβολική της γυναίκας, αυτές συνεχίζουν γιατί πιστεύουν ότι αυτή η υπερβολή, την οποία αυτός αμέσως αντιδράσατη, το θεωρούν ως ένδειξη χάραξης συναισθήματος. Και μπαίνουν λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι, συνεχίζουν να προσπαθούν τους άντρες αυτούς να τους ανοίξουν και τελικά καταλήγουν να είναι νοσοκόμες τους. Να τους φροντίζουν συνεχώς, να εκτελούν κάθε επιθυμία ούτως ώστε μπας και η συγκεκριμένη του συμπεριφορά έχει σαν αποτέλεσμα να ανοίξει το συναίσθημα και να τους δώσει αυτό που δεν έδωσε σε καμία άλλη. Από τη στιγμή που δεν την πήρε από τη μαμά του και από τη στιγμή που δεν είδε τον μπαμπά του να τη δίνει στη μαμά του, δεν την έχει. Δεν θα κάνουμε καμία τομή. Αυτή η περίοδος πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει μεγάλη δύναμη από την άποψη ότι αφενός μεν μιλάμε πάρα πολύ ενθαρρυντικά για αυτόν τον άντρα. Τον σηκώνουμε σε σύννεφα, είναι εκείνος, είναι τούτος, είναι ο άλλος. Όταν αρχίσει όμως η κακοποίηση, λέμε τώρα τι να πούμε. Εμείς τον είχαμε ανεβάσει στα σύννεφα. Είναι δυνατόν να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και τι κάνουμε. Οπ, το κλείνουμε. Βλέπετε γιατί οι γυναίκες δεν μιλάνε όταν κακοποιούνται. Και αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει εναλλαγή στη συμπεριφορά τους. Όχι των γυναικών, των ανδρών. Δηλαδή εκεί που γίνεται η πλήρη κακοποίηση, πηγαίνει μετανιωμένος, ζητάει συγγνώμη, μπορεί να φέρει και κανένα λουλούδι, μπορεί να φέρει και κανένα σουβλάκι, αν του είχε κάποια στιγμή ζητήσει σουβλάκι, καλύτερα. Και λέει η γυναίκα αυτή, μα βλέπεις, παιδί, ήταν κακιά στιγμή. Μήπως του συνέβη κάτι στη δουλειά του και άλλαξε τόσο. Μήπως έχω κάνει κάτι εγώ. Μήπως φταίω εγώ για αυτό που του συμβαίνει. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει αυτή η συνεχής ενοχή ότι μπορεί να φταίω εγώ, ότι μπορεί κάτι να έχω κάνει εγώ, μπορεί κάπου να έχω φταίξει και αυτός ο άντρας συμπεριφέρεται με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Βλέπετε δεν είναι απλή η συναισθηματική κακοποίηση. Καθόλου. Γιατί είναι καθημερινή, γιατί είναι διαρκής και γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάτο. Οτιδήποτε και αν κάνουμε δεν τους ικανοποιεί. Τίποτα. Εάν δεν θέλουν κάποιον άλλο σκοπό να εκτελέσουν ή να επιτύχουν, θα μας πούνε και ένα μπράβο που το έκανες, αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά, το έκανες και μια φορά, τώρα έχεις πάρει και θάρρος και νομίζεις το κάνεις συνεχώς. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει υποτίμηση. Δεν υπάρχει. Αυτή όλη όμως η συμπεριφορά απορροφάται τα παιδιά. Γιατί όταν έχουμε παιδιά, αυτή όλη η συμπεριφορά απορροφάται από τα παιδιά. Και βλέπουμε ότι η κακοποίηση τελικά δεν είναι μόνο το να χτυπήσουμε το παιδί μας ή να το μαλώσουμε. Έχουμε πάρα πολλές μορφές κακοποίησης από τη συμπεριφορά των γονιών που τελικά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι στα παιδιά μας. Ξέρετε, όταν όλους μας ρωτάνε πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, λέμε καλά ήταν, μωρέ. Καλά ήταν, εντάξει, είχαν προβλήματα οι δικοί μου, αλλά εντάξει, μωρέ, καλά ήταν. Και όταν αρχίζω, και αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά με τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μου, και όταν αρχίζω να κάνω ερωτήσεις, πώς έχουν μεγαλώσει, πώς ήταν οι παιδικές τους παρέες, τι βλέπανε μέσα στο σπίτι, πώς ήταν οι γονείς τους, πώς γιορτάζανε τα Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αν υπήρχαν συγκεντρώσεις, αν υπήρχε το τραπέζι της Κυριακής, να φάμε όλοι μαζί. Αρχίζουν και έρχονται μνήμες οι οποίες δείχνουν παύλες, κενά. Και τότε αντιλαμβάνεται η γυναίκα αυτή η οποία έχει κακοποιηθεί, αλλά και το αγόρι, ότι δεν ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα. Δεν ήταν τόσο καλά. Αλλά έχουμε μια τάση όμως να τα βλέπουμε έτσι. Τα παιδιά λοιπόν είναι οι μάρτυρες αυτής της συμπεριφοράς. Και δεν είναι μόνο ότι μπορούν να δουν τον πατέρα τους να χτυπάει τη μαμά τους ή να την βρίζει ή να την κάνει χριστουγεννιάτικο δέντρο με διάφορα επίθετα. Αλλά υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές οι οποίες είναι κακοποιητικές και οι οποίες επιδρούν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Θα σας αναφέρω μερικές από αυτές για να μην σας κουράσω. Κουραστήκατε? Όχι. Είμαστε καλά? Ναι. Σωτήρι μου, το πάμε καλά? Ναι.
Τώρα θα σας πω εγώ που λέει για τους άντρες. Μου το υποσχέθηκε ότι θα με βάλει στη γωνία σήμερα. Λοιπόν, μία μορφή λοιπόν κακοποίησης είναι η σωματική αμέλεια. Είναι όταν οι γονείς δεν τρέφουν επαρκώς τα παιδιά ή δεν τους καλύπτουν τις βασικές ανάγκες όπως ρούχα, στέγη, ιατρική περίθαλψη. Είναι η συναισθηματική παραμέληση ή αποστέρηση. Είναι όταν οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για το παιδί τους, δεν το αγκαλιάζουν, δεν το κουβεντιάζουν και γενικά δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Η σωματική εγκατάλειψη είναι όταν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Διαβάστε τελευταίως τι έγινε, που ξεχάσουν και ένα παιδάκι στο σχολικό. Πρέπει να σας πω εδώ μία παρένθεση. Το παιδί αυτό έπαθε πολύ μεγάλο τραύμα. Το τραύμα του παιδιού αυτού, ψυχολογικό τραύμα, αυτό το παιδί έκανε μετατραυματικό στρες. Και εκείνο το οποίο θα δούμε στο παιδάκι αυτό, θα δούμε πιθανότατα να αρχίζει να βρέχεται, αν έχει κάνει, αν κανονικά έχει μάθει τουαλέτα του, ή να αρχίσει να μην τρώει, ή να αρχίσει να μην θέλει να βγει έξω. Το παιδάκι αυτό έπαθε μετατραυματικό στρες. Οι γονείς δηλαδή του παιδιού αυτού του πεντάχρονου, πόσο ήταν 4,5 κλπ. 4,5, ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να το φροντίσουν, ώστε αυτό το τραύμα το οποίο δημιουργήθηκε από αυτόν τον εγκλεισμό των 6 ωρών, να το εξισορροπήσουμε, όχι να το αποβάλουμε, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η εγκατάλειψη του παιδιού μας στο σπίτι, το κλειδώνουμε και του λέμε: κοίταξε, μείνε για λίγο, θα κατέβω να πάμε με το σούπερ μάρκετ. Ή στο αυτοκίνητο, μείνε μέσα, θα το κατεβάζετε και λιγάκι το παράθυρο. Όχι. Αυτό είναι κακοποίηση. Τα παιδιά νιώθουν εγκατάλειψη. Όταν χάσουν τον γονιό τους από το οπτικό τους πεδίο και ξέρουν ότι έχουν πάει μακριά και δεν τον βλέπουν, παρόλο που τους λέμε: είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Και το ξέρουν που είναι το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να σας πω ότι νιώθουν πολύ μεγάλη εγκατάλειψη. Αυτό λοιπόν να το προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν η λεκτική βία, είναι όταν το υποτιμούν ή το μιλούν άσχημα και το επικρίνουν συνεχώς. Είναι η παραβίαση ορίων. Τα όρια, εμείς οι γονείς τα παραβιάζουμε. Προσπαθούμε μερικές φορές μέσα από την τιμωρία, η λέξη τιμωρία δεν χρησιμοποιείται πια, μιλάμε για συνέπειες. Έτσι. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μας έχουν μια συμπεριφορά, τους οποίους έχουμε προειδοποιήσει ότι μια συμπεριφορά η οποία είναι απαράδεκτη είτε για την οικογένεια είτε για το κοινωνικό σύνολο, τους βάζουμε μέσα σε όρια και εμείς τους είπαμε ότι αν παραβούμε το κόκκινο φανάρι έτσι και το περάσουμε θα έχουμε συνέπειες. Άρα λοιπόν το παιδί μας το μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία, από την ώρα που γεννιέται, ότι υπάρχουν όρια. Έχετε την εντύπωση ότι όταν η παιδίατρη λένε στη μαμά να το ταΐζεις κάθε 3 ώρες, να το αλλάζεις, να το κοιμίζεις, να έχουν σταθερές ώρες, ότι το κάνουν για κανένα άλλο λόγο, για ένα λόγο και μόνο, για να νιώσει το παιδί όρια και ασφάλεια. Τα όρια λοιπόν δημιουργούν ασφάλεια στα παιδιά και γι' αυτό και δεν τα παραβιάζουμε τα όρια. Όταν λέμε τα όρια υπάρχουν όρια. Απλώς εκείνο το οποίο ζητάμε από τους γονείς τα όρια να είναι εγκατά. Να μην λένε για 2 μήνες δεν θα βγεις έξω από το σπίτι. Έτσι. Να είναι όρια τα οποία να μην αγκαστούν οι ίδιοι να τα παραβούν στη συνέχεια. Άντε επειδή είσαι ένα καλό παιδί βγες απόψε έξω. Χάσαμε την μπάλα. Και δεν τη χάσαμε την μπάλα όταν τα παιδιά είναι στο δημοτικό σχολείο, τη χάσαμε την μπάλα στην εφηβεία. Εκεί φαίνονται. Γι' αυτό έχουμε και τις παραβάσεις. Είναι η συναισθηματική και η σεξουαλική κακοποίηση, είναι όταν οι γονείς δημιουργούν ένα κατάλληλο δέσιμο με το παιδί τους ή το χρησιμοποιούν για να ικανοποιήσουν τις δικές τους συναισθηματικές ανάγκες, τότε η σχέση γίνεται πάρα πολύ εύκολα ερωτική και γίνεται και σεξουαλική. Η αλλαγή ρόλων. Είναι όταν οι γονείς, παρόλο που είναι νέοι και μπορούν τον εαυτό τους να τους υπηρετήσουν, ζητούν από τα παιδιά τους τη βοήθειά τους. Δηλαδή, ζητάνε από τα παιδιά να τους υπηρετήσουν, να κάνουν διάφορες δουλειές και γενικά να υπηρετήσουν τον γονιό. Αυτό θα το δείτε σε κάποια παιδιά όριμης ηλικίας να αποφεύγουν να δεσμευτούν για να υπηρετήσουν τους γονείς τους. Αυτές που λέμε μεγαλοκοπέλες, τα μεγαλοαγόρια. Έτσι. Αυτά τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους έχουν πείσει ότι εγώ που σε έφερα στον κόσμο, εγώ που σε μεγάλωσα, εγώ που σε σπούδασα, εγώ, εσύ θα με υπηρετήσεις τώρα. Έτσι. Παθολογικές σχέσεις τώρα διαλαμβάνεστε. Είναι η χαοτική κακοποίηση. Είναι όταν άλλο λέει η μαμά, άλλο λέει ο μπαμπάς, άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος. Υπάρχει μια συνεχής βαβούρα μέσα στο σπίτι. Αυτή η χαόδη συναισθηματική κατάσταση πρέπει να σας πω το παιδί το κάνει ανερμάτιστο.
δεν ξέρει ποιον το σωστό, ποιον το λάθος. Και το θέμα είναι ότι αν το παιδάκι κάνει ένα λάθος, έχει το γονιό και το πλώνει το χέρι του και το λέει κανένας λάθος. Όταν ο ίδιος ή ο ίδιος ο γονιός, ο ίδιος το λάθος του το κάνει σωστό ή δεν πειράζει που να κάνεις και ένα λάθος, δεν συγχωρεί όμως το λάθος σε κάποιον άλλο. Είναι η κοινωνική καταπίεση όταν το παιδί μας δεν το επιτρέπουμε να έχει μια ελευθερία στις παρέες του από μικρό, γιατί η ελευθερία στις παρέες του κατά τη διάρκεια της εφηβείας δεν μπορείτε να την έχετε, αλλά μαθαίνετε αυτές τις σχέσεις, τις φιλικές των παιδιών μας, τις μαθαίνουμε από μικρή ηλικία. Εδώ λοιπόν υπάρχει κακοποίηση, το λέμε, δεν θα κάνεις με αυτό το παιδάκι παρέα, γιατί δεν μιλάει ο μπαμπάς, δεν πηγαίνει στον παπά να σε ψωνίσει, θα κάνεις με αυτό το κοριτσάκι παρέα ή με αυτούς, γιατί έχουν καλή κοινωνική τάξη, ή καταπιέζουμε το παιδί μας και το οδηγούμε να διαλέξει τους φίλους που εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστοί και όχι αυτούς που το παιδί διαλέγει. Και τέλος έχουμε τη διανοητική κακοποίηση όταν το παιδί μας δεν έχει τη διανόηση που εμείς θέλουμε, δεν είναι ο καλός μαθητής που εμείς θέλουμε, δεν κάνει τα ρεκόρ που εμείς θέλουμε και τότε λοιπόν το παιδί μας δεν είναι αρκετά καλό για τα δικά μας πρότυπα. Εδώ θέλω να μείνω, αφού σας είπα για αυτές τις μορφές κακοποίησης των παιδιών, θέλω να σας μιλήσω για την καταναγκαστική επανάληψη. Η καταναγκαστική επανάληψη είναι ότι επαναλαμβάνουμε καταναγκαστικά και ασυνείδητα αυτά τα οποία μάθαμε από τους γονείς μας. Αυτά μπαίνουν μέσα στο ασυνείδητό μας και τα επαναλαμβάνουμε. Σκεπτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που λέμε ότι το έκανε αυτό η μάνα μου, εγώ το κάνω, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή που το κάνουμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό στα παιδιά μου που το έκανε η μάνα μου σε μένα. Έρχεται κάποια στιγμή που το κάνουμε. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει μπει μέσα στο εσωτερικό μας, έχει εντυπωθεί μέσα σε εμάς, γιατί καταναγκαστικά γινόμαστε προϊόντα των γονιών μας. Όλοι μας είμαστε προϊόντα των γονιών μας. Όλοι μας. Και αν θέλουμε να φύγουμε, εάν σε κάποια όρημη ηλικία, και αυτό είναι μετά τα 27, γιατί τότε οριμάζει ο εγκέφαλος, αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα. Πριν ήταν 18, μετά πήγε 21, μετά πήγε 25, τώρα 27. 27 οριμάζει ο εγκέφαλος ως όργανο. Τι σημαίνει οριμάζει ο εγκέφαλος ως όργανο? Σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των επιλογών του. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά τώρα τα 14-15 για τις πράξεις που κάνουν, γιατί ο εγκέφαλός τους δεν τους βοηθάει να καταλάβουν τις συνέπειες. Είναι εν ωριμότητα αυτό εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν μετά τα 27 αντιληφθούμε ότι έχουν εντυπωθεί μέσα μας κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μας σαμποτάρουν, τότε θα πρέπει να πάρουμε ψυχολογική βοήθεια. Με τη βοήθεια λοιπόν την ψυχολογική, θα κάνουμε αντικατοπτρισμό του μέσα μας πάνω σε κάποιον άλλον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα μας δείξει την πραγματική μας εικόνα. Αυτή που δεν μας έχουν δείξει οι γονείς μας. Αυτό λοιπόν μετά τα 27 όταν οριμάζει αυτός ο εγκέφαλος, εκτός αν έχουμε άλλα ευρήματα σε νεότερες ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουμε την ψυχοθεραπεία νωρίτερα. Θα μου πείτε λοιπόν ότι όταν γίνονται όλα αυτά, τι να κάνω εγώ τώρα, να μείνω σε αυτή τη σχέση, να φύγω από αυτή τη σχέση, το δίλημα. Αυτό το βλέπω σε όλες τις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου, αλλά και στους άντρες. Και να μιλάς. Βλέπω λοιπόν αυτό το δίλημα, να μείνω σε αυτή τη σχέση, να φύγω. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να μας πει να μείνουμε, να φύγουμε, χωρίς να έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Ένας λόγος που μπορεί να μείνει κανείς μέσα σε αυτή τη σχέση είναι όταν ο καλός μας παραδεχτεί ότι είναι κακοποιητικός και δέχεται να πάρει βοήθεια γι' αυτό. Τότε έχουμε ελπίδα το πράγμα να σιάξει. Και δεύτερον, όταν εμείς πια βάλουμε σταθερά όρια τι δεν επιτρέπουμε. Θα σας πω λοιπόν το τελευταίο παράδειγμα με τη γυναικοκτονία την τελευταία. Παρόλο που η γυναίκα αυτή 3 φορές είχε φύγει από το σπίτι της και εφόσον υπάρχει η δίκη αύριο, αυτός ο άνθρωπος θα δικαζόταν για 3η φορά, και παρόλο που η αστυνομία της είπε να πάει σε δομές,
Παρόλο που η αστυνομία της είπε να χρησιμοποιήσει το panic button. Παρόλο που της είπε να τον απομακρύνει, εκείνη γύρισε πάλι πίσω. Καταναγκαστική επανάληψη. Γύρισε πάλι πίσω. Αν λοιπόν εμείς δεν κρατήσουμε τα δικά μας όρια, γιατί και η γυναίκα αυτή περίμενε οι άλλοι να τους βάλουν όρια, τα οποία δεν μπορούσε η ίδια να βάλει στον εαυτό της. Και γύρισε πίσω πάλι στον άντρα αυτόν, πιστεύοντας ότι αυτός ο άντρας θα αλλάξει, από τη στιγμή που υπήρχε μια επικείμενη. Δεν ακουγόμαστε. Όχι, 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 απλά λίγο πιο κάτω, γιατί προσπαθούσα τη φωτογραφία να βγάλω και φαίνεται περισσότερο το. Αλλιώς θα το πάρουμε εντελώς. Γιατί δεν να πάει πίσω, όχι να πάει πίσω. Να πάει προς το κάτω. Συγγνώμη τώρα. Να έρθει το τραπέζι. Δεν βοηθάει πολύ. Ωραία, συγγνώμη τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να κάνουμε. Έχουμε και το φωτογραφικό υλικό. Εννοείται. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Είπαμε λοιπόν ότι το πρώτο είναι ότι αν δεχτεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ότι είναι κακοποιητικός και πάρει βοήθεια σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο είναι όταν εμείς τα όρια μας πια τα καθορίσουμε σταθερά και πούμε μέχρι εδώ. Αν λοιπόν αυτά τα όρια τα οποία θα θέσουμε μείνουν σταθερά και αυτός ο άνθρωπος θα σεβαστεί, τότε έχουμε ειλικρινά ελπίδα με την θεραπεία και των δύο, των ζευγαριού, να τακτοποιήσουμε λίγα πράγματα και τη σχέση να την κάνουμε περισσότερο βιώσιμη και λιγότερο ως το δυνατόν κακοποιητική. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα αν κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός αντιλαμβάνεται κάνει λάθος και ζητάει συγγνώμη και για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα πράγματα είναι καλά και επανέρχεται η σχέση σε μια φυσιολογική και έχουν και αγαπίτσες, έχουν και σεξάκι και κάνουν και πραγματάκια μαζί, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι μια συμπεριφορά, να κοιμήσει το θύμα για να του δώσει μεγαλύτερο χτύπημα στη συνέχεια. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η γυναίκα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο δίλημα αν θα πρέπει να φύγει ή να μείνει, ανάλογα με τη δύναμη που έχει, και γι' αυτό ζητάμε από τις γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται να μπουν μέσα σε μια διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης, να βρουν τη δύναμη, να βρουν τη δύναμη του εγώ τους, το οποίο όπως είπαμε έχει γίνει κουρέλι από τη συμπεριφορά που είπαμε προηγουμένως, ούτως ώστε να πάρουν τα παιδιά τους και τον εαυτό τους και να σηκωθούν να φύγουν. Με τις προϋποθέσεις βεβαίως. Δεν είναι η πολιτεία, να κάνω μια παρένθεση εδώ, έτοιμη να υπερασπιστεί αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν δομές. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα υπάρχουν οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι θεσπίζονται για να μπορέσει η γυναίκα αυτή, η οποία δεν έχει πιθανότητα εργασία, να βρει εργασία. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν είναι οι μη εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δεν φεύγουν. Αυτές που έχουν. Είναι βεβαίως και είναι αυτάρκης. Ναι. Και δεν σας κρύβω, τελευταία μου πελάτησα ήταν μια υψηλά δικαστική υπάλληλος, λειτουργός μάλλον, μια υψηλά δικαστική λειτουργός, η οποία κακοποιεί το από το σύντροφό της εξίσου στο ίδιο επάγγελμα και δεν έφευγε. Που δεν είχε κανέναν λόγο υποκειμενικό ή αντικειμενικό, υποκειμενικούς είχε πολλούς. Αντικειμενικό λόγο να μείνει. Αλλά ήταν το ψυχολογικό της κομμάτι που δεν έφυγε. Θα μου πείτε και τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ εκείνο το οποίο λέω ότι αν τελικά αποφασίσεις να μείνεις εκεί και αρχίσεις και έχεις θεραπεία, να φροντίσεις τον εαυτό σου. Και φροντίδα τι σημαίνει. Ότι κανείς δεν πρόκειται να σου θεραπεύσει τις πληγές της παιδικής σου ηλικίας. Κανείς. Εκείνο το οποίο όμως πιστεύουμε είναι ότι με το γάμο μας ή με μια δεσμευτική σχέση, αν δεν είναι γάμος, ότι ο καλός μας ή η καλή μας, για να βάλουμε και τους άντρες μέσα, θα μας θεραπεύσει όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία είχαμε με τη μαμά μας και με τον μπαμπά μας. Τις ανάγκες εκείνες που εκείνοι οι άνθρωποι δεν μας ικανοποίησαν. Αφού αγαπάς, εφόσον κάνουμε έρωτα, εφόσον ενωνόμαστε, είναι δυνατόν να μην με καταλαβαίνεις τι ανάγκες έχω. Δεν καταλαβαίνει κανείς τις ανάγκες μας για να τις ικανοποιήσει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει τον εαυτό του είναι ο εαυτός μας. Και αυτό με τη φροντίδα. Και τι σημαίνει φροντίζομαι. Φροντίζω σημαίνει να γίνω εγώ η καλή μαμά, ο καλός γονιός του εαυτού μου. Εγώ να χαϊδευτώ. Εγώ να υποστηρίξω τα θέλω μου. Εγώ να υποστηρίξω τις απόψεις μου. Εγώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Εγώ να θεωρώ ότι η άποψή μου ας μην γίνεται αποδεκτή ή παραδεκτή. Είναι μία άποψη την οποία υποστηρίζω. Δεν θέλω να την ακολουθήσεις, αλλά
Αν δεν θέλουν να την ακολουθήσει, θέλω όμως να τη σεβαστεί. Αυτό να το τοποθετούμε. Να κάνουμε μικροχαρές στον εαυτό μας. Να κάνουμε ένα ταξίδι, να βγαίνουμε έξω με τις φίλες μας, να πιούμε ένα καφέ. Να πηγαίνουμε να φτιαχνόμαστε λίγα. Να χαϊδευόμαστε. Και εσείς οι άντρες θα πηγαίνετε για να μας σαζάτε. Ο κύριος δεν το πιστεύει. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς εδώ. Αφήστε λίγο περισσότερο, είναι σίγουρο ότι λοιπόν, να κάνουμε λίγες χάρες στον εαυτό μας, έτσι. Σας το λέω αυτό έτσι για να σας, γιατί ήταν λίγο βαρύ το κλίμα, να σας κάνω έτσι να γελάστε λίγο. Να κάνουμε λίγες χάρες στον εαυτό μας, αλλά κυρίως όμως είναι να του δίνουμε εμείς τη χαρά. Δεν θα μας τη δώσει κανείς τη χαρά, πιστέψτε με. Να τη δώσετε μόνο εσείς τον εαυτό σας. Με το να δείτε τον εαυτό σας να χαίρετε αυτό που είναι. Και λάβετε υπόψη, δεν είμαστε συγκρίσιμες. Δεν είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Είμαστε αυτό το οποίο κουβαλάμε μέσα μας. Και αυτό που κουβαλάμε μέσα μας είναι η ομορφιά μας. Το απ' έξω το φτιάχνουμε. Το μέσα μας είναι δύσκολο να φτιάξουμε. Και μην περιμένετε να το φτιάξει κανένας. Κανένας. Θα το φτιάξουμε εμείς με το να πιστέψουμε σε εμάς. Και όταν αυτό το πιστέψουμε, πρέπει να σας πω, και όταν νιώσουμε αυτή την ολοκλήρωση, τότε θα νιώσουμε μοναδικές, τότε θα νιώσουμε εκλεκτές, τότε θα νιώσουμε ότι μας αξίζει ένα καλύτερο μέρος σε αυτό το παράδεισο που λέγεται ζωή. Λοιπόν, γιατί έλεγαμε για τη δολοφονία, να σας πω ότι τώρα το απόγευμα συνελήφθηκε. Οι άντρες. Ήταν όντως 5 ώρες νεκροί στο δρόμο. Την βρήκαν 5 το ξημέρωμα. Γύρω στις 4:30 άκουσα εγώ στην τηλεόραση τι έγινε το... Είδα κατάλαβε τι έγινε σήμερα. Οι γυναίκες φορτώθηκαν με επιπλέον από αυτό που νόμιζαν ότι τους αντιστοιχεί φορτίο. Όταν έλεγε η Τένια στο ξεκίνημα της κουβέντας σας, μεταξύ σας εδώ, ότι πόσο καθοριστική είναι η παρουσία της γυναίκας, ειδικά τον πρώτο ή τα πρώτα χρόνια, στη ζωή του παιδιού, δεν είπε για κανέναν άντρα, για τις γυναίκες. Μια χαρά. Να πω εδώ, Σωτηρίνη, να κάνω μια παρένθεση εδώ, πρέπει να πούμε ότι το παιδάκι αναγνωρίζει τον μπαμπά του ως μπαμπά στο δεύτερο χρόνο της ζωής του. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του τον βλέπει ως έναν άνθρωπο που είναι κοντά στη μαμά του. Και όσο κοντά είναι στη μαμά του, τόσο τον θέλει. Εάν δεν είναι κοντά στη μαμά του, έχουμε δει παιδάκια που όταν ο μπαμπάς είναι αποστασιοποιημένος, να πηγαίνει κοντά ο μπαμπάς και να πηγαίνει ο μπαμπάς κοντά στη μαμά και να τον διώχνει. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα ότι αυτός ο μπαμπάς, αυτός ο σύντροφος δεν ήταν κοντά σε αυτή τη γυναίκα. Άρα λοιπόν το παιδί καταλαβαίνει τον μπαμπά ως μπαμπά του, ως ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, το δεύτερο χρόνο της ζωής του. Έτσι, οπότε λοιπόν, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πέρα τα πειράγματα για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη κλπ. Εδώ είχαμε για να κάνουμε κάτι σοβαρό. Αυτό που χτύπησε σε όλους τους τόνους, με μικρά ή μεγαλύτερα καμπανάκια, με καμπάνες Μητροπόλεως, η Τένια είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει στο σπίτι. Είπε, σε ένα βαθμό μπορεί ο εκπαιδευτικός να συνεισφέρει, αλλά όλη η δουλειά γίνεται στο σπίτι. Εγώ θα σταθώ, εμείς έχουμε μάθει λόγω της δικής μας δουλειάς, να βγάζουμε μονόστιλο. Το μονόστιλο τι λέει, από όλο αυτό που είπε επί μία ώρα γεμάτη η Τένια, πρέπει να κρατήσουμε συμπέρασματα. Και πάνω εκεί να φτιάξουμε ένα δεύτερο γύρο, να κάνουμε μια συζήτηση. Επαναλαμβάνουν άντρες και γυναίκες το μοτίβο που έχουν διδαχθεί. Συνειδητά και ασυνείδητα. Δηλαδή, η επανάληψη που έκανε αυτή η γυναίκα, που σήμερα έπεσε νεκρή το ξημέρωμα, τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνω, από την οικογένειά της. Έτσι.
Οι άντρες λοιπόν και οι γυναίκες, είτε έχουν αγόρια είτε κορίτσια, πρέπει αυτά τα βασικά να διδάξουν. Δηλαδή αυτά τα τσιτάτα που βλέπουμε στα social, ότι θέλω το γιο μου να τον κάνω. Όχι, όχι, θα σηκώθουν. Εμείς πρέπει να σηκώθουν, γιατί δεν είναι ευκολύνο χώρος. Όχι, παρακαλώ. Δεν είναι κανένα σκόπο ιδιαίτερο. Άλλες 3 ώρες το αυτοκίνητο θα είμαστε για να φτάσουμε Αθήνα. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η κύρια ευθύνη. Δηλαδή, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν είναι το αντικείμενο του βιβλίου, αλλά επειδή είστε άνθρωποι που σίγουρα έχετε παιδιά ή πέρασαν από την εφηβεία, βλέπετε όσο παίρνουν τα χρόνια, αδριεύει η περίοδος της εφηβείας. Εγώ δεν θυμάμαι η συνομιλική μου, ήταν ένα στο σχολείο. Μετά σίγουρα θα κατέληξε στη φυλακή που είχαμε πάει μια εκδρομή και έπνιξε κάτι γατάκι και ήταν με τον πολύ κακό τρόπο δαχτυλοδεικτούμενος στο σχολείο. Σήμερα μπορεί να είναι και ο μάγκας στο σχολείο, όχι γιατί θα πνίξει γατάκια, αλλά γιατί θα κάνει μια αλητεία που δεν θα ήταν αποδεκτή σε άλλη εποχή. Οπότε εκεί τι κάνουμε? Για να αρχίσω να βάζω εγώ, ερωτήματα για να σηκωθούν τα χέρια που λέγαμε πριν. Είπες τη μαγική λέξη σωτήριο, το κάθε τι, και το είπαμε εξάλλου, το κάθε τι ξεκινάει από την οικογένεια. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις εκείνες που στην ψυχιατρική αναφέρεται ότι κάποιο παιδί γεννιέται με ένα τέτοιο πληροδότημα που θα έχει αντικοινωνική συμπεριφορά, για να μην πω εγκληματική συμπεριφορά. Είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα στη βιβλιογραφία παιδιών τα οποία έχουν γεννηθεί με ποιου είδους συμπεριφορές που έχουν εγκληματικές, αν το θέλετε, συμπεριφορές μετέπειτα. Όλες μετά οι συμπεριφορές μας είναι αποτέλεσμα της ζωής μας με τους γονείς μας, αφενός και της ζωής των γονιών μεταξύ τους. Οπότε λοιπόν, όταν έχουν γίνει τόσο πολύ εκρηκτικές οι σχέσεις των ζευγαριών, και σας είπα πώς, γιατί περιμένουμε ο άλλος να μας ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες που έχουμε, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Δεν είναι. Από την άλλη πλευρά δεν γνωριζόμαστε. Ένα από τα πράγματα τα οποία λέω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μου είναι, τους έχω ρωτήσει αν αγαπιούνται και μου λένε ναι. Και ρωτάω, εσύ ξέρεις πως θέλεις να αγαπηθείς? Δεν ξέρω. Και ρωτάω τον άλλον, εσύ ξέρεις πως θέλει να την αγαπήσεις? Λέει όχι. Εσύ έχεις πει πως έχεις αγαπηθεί από το δικό σου γονιό? Πώς είναι δυνατόν αλλιώτικα να επικοινωνήσω? Όταν εγώ λέω, ξέρεις, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα και έχω αδυναμία στο πορτοκάλι και εσύ κάθε μέρα με ταΐζεις αυλάδι, ρε παιδί μου. Και σου παραπονιέμαι και σου λέω, μα σου λέω πορτοκάλι, μα είσαι περίεργη, ρε παιδάκι μου, το αυλάδι είναι καλό για σένα. Έτσι, δεν γνωριζόμαστε. Και από τη στιγμή που δεν γνωριζόμαστε, κάνουμε τι? Αυτά που έχουμε κληρονομήσει. Αυτά που έχουμε μάθει. Αυτό που έχουμε δει τη μάνα μας να κάνει στον πατέρα μας, τον πατέρα μας τη μάνα μας ή κάποιο προσώπου το οποίο είχε δυναμία και επιρροή επάνω μας. Το παιδί μας λοιπόν μαθαίνει αυτό. Και κυρίως αυτό που επαναστατεί τα παιδιά είναι η συναισθηματική αποστασιοποίηση και του ζευγαριού, αλλά και του ζευγαριού με το παιδί. Το παιδί είχε μια έρευνα, ξέρω σου τι ρημά, τη διάβασες, η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Διάβασα χθες, γιατί ήταν η Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας. Χθες, μπράβο. Λοιπόν, βγήκε μια έρευνα που λέει ότι 80% των εφήβων μιλάνε με τους γονείς τους για τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Όπως επίσης και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των γονιών μιλάνε με τα παιδιά τους για τα προβλήματά τους. Και λέω, εντί αυτή την περίπτωση, αν έχουμε ένα τόσο υψηλό ποσοστό επικοινωνίας, γιατί να έχουμε αυτή τη βία? Για ποιο λόγο να την έχουμε αυτή τη βία? Βεβαίως, τα social media, έτσι, κοινωνικά δίκτυα, είναι εκείνα τα οποία τώρα δέχονται τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ναι, το παιδί μας μπαίνει μέσα. Αυτό είναι γεγονός. Το παιδί μας μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί? Γιατί εμείς από την ώρα που το παιδάκι μας πάει στο γυμνάσιο, αν όχι από την έκτη δημοτικού, το έχουμε πάρει το κινητό τηλέφωνο. Ποιο έκτη δημοτικού? Αλήθεια, ε. Λοιπόν, λίγο πίσω. Λοιπόν,
Ναι, έχετε δει. Και το βλέπετε το μωρό, τον έχει κάνει έτσι την οδόνη. Ακριβώς. Το έχετε δει αυτό. Και ο γονιός νιώθει πάρα πολύ περήφανος γιατί το παιδί του το κάνει αυτό. Λοιπόν, τα ρίχνουμε λοιπόν στην κοινωνική δικτύωση. Συγχρονικά, αυτή παίζει το ρόλο τι, του γονιού. Ό,τι θέλει να μάθει, το μαθαίνει από εκεί. Γιατί να πάει στη μαμά του για να ακούσει πεπαλαιωμένες ιδέες. Γιατί να το πει αυτό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι όταν δεν έχει καλλιεργηθεί επικοινωνία και εμπιστοσύνη του παιδιού με τον γονιό του από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας και είμαστε απόλυτα προστατευτικοί, πάντα καθοδηγητικοί. Όχι, το κάνεις καλά, αυτά να σου δείξω εγώ. Ελά, άστο τώρα, θα το κάνω εγώ. Και έχω τις μαμάδες οι οποίες εγώ το λατρεύω το παιδί μου. Πώς το λατρεύεις το παιδί σου για να ακούσω. Να, το φροντίζω, το πηγαίνω, το ταΐζω, το κάνω, το φτιάχνω και λέω αυτό το παιδί τι χρόνο έχει για τον εαυτό του. Τι χρόνο έχει. Τι δεν ανάγκη να έχει χρόνο αφού τη μαμά του, τον παπά του. Πνίγεται το παιδάκι, αυτό λέγεται αγάπη. Και γίνω, προσπαθεί στη μαμά αυτή να τη πει: ξέρει αυτό, δεν είναι αγάπη. Είναι δική σου ανάγκη να ανήκει κάπου γιατί δεν έχει ανήκει πουθενά. Δεν ανήκει πουθενά στο σπίτι σου και βεβαίω έχει διαλέξει και τον άντρα, ο οποίο δεν σε κάνει να ανήκει. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι μία λυσίδα. Μία λυσίδα. Και για να έχουμε τα παιδιά μας σήμερα τα οποία αντιδρούν, που δεν σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν είναι ίσια, έτσι. Ξέρετε ότι η κοινωνία είναι χωρισμένη κατά ένα τρίτο. Έτσι, ένα τρίτο είναι οι ευυπόλοιποι πολίτες, έτσι. Το ένα άλλο τρίτο είναι οι ευυπόλοιποι, αλλά κάνουν και καμιά λαγωγιά. Και το άλλο τρίτο είναι για τα σκουπίδια. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά είναι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι παρανομούν, άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκουν την κάθε ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν έναν άνθρωπο. Έτσι είναι και τα παιδιά. Υπάρχουν αυτά τα δύο τρίτα τα οποία είναι, όπου μπορούν να πούνε μια πολύ ωραία ομάδα η οποία με τις παραβάσεις βρίσκει και το αυτό που βλέπουμε και το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλο είναι το υπόλοιπο ένα τρίτο που προέρχεται από το ένα τρίτο των οικογενειών που έχουν την ενδογενειακή βία. Χωρίς σημαίνει ότι δεν υπάρχει και στις άλλες κοινωνίες, έτσι, αλλά είπαμε. 10% ναι, 10% των γάμων είναι επιτυχημένοι μόνο. Ψηφοποίηση, συγκεντρώσεις, να μην το λέμε. Τώρα σου λέει πού είμαι εγώ, στο 90 είμαι, δεν μπορεί να είμαι στο 10. Ναι, ναι, εγώ το λέω γιατί δεν το λέει τα ενία μακρύ παιδιά, το λέει βιβλιογραφία. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου μέσα από το γραφείο μου, αλλά αυτή τη γνώση την έχω πάρει μέσα από μελέτη. Έτσι. Πέρα, πλάκα, ναι, έτσι. Λοιπόν, 10% των γάμων είναι επιτυχημένοι. Λοιπόν, ισοτιμία. Ισοτιμία, ισονομία, κατανόηση της, και αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. Λοιπόν, ερώτηση έκανε το πρώτο μάθημα, έλεγα εγώ. Βεβαίως, έλα. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι μια πορεία που την έχω πολλά χρόνια. Ήξερα ότι ο χαρακτήρας διαμορφώνεται και περίπου παγιώνεται στα 5 έτη ή αυτό έχει αλλάξει. Έως τα 5. Ακούγοντας σήμερα αυτό για τον πρώτο χρόνο, δεν το ήξερα πόσο σημαντικός είναι και πόσο ρόλο παίζει αυτό η μάνα και πόσο δεν παίζει ο πατέρας. Παίζει μετά ο πατέρας, έχει πολύ σημαντικό ρόλο μετά. Αν το καλέσετε μια φορά πάλι, να σας μιλήσω για την εξέλιξη προσωπικότητας. Έτσι, να σας τα πω όλα αυτά, να δούμε, να δείτε πώς επηρεάζει και ο παπάς και η μαμά και τελικά στα 6 μας, 5,5 με 6 χρόνια είμαστε αυτό το οποίο είμαστε. Απλά ήθελα να καταλήξω το εξής, ότι εφόσον είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο έτος, δεν θα ήταν χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο και για το ίδιο το παιδί και για την οικογένεια να υπάρχει μία πλατφόρμα, δομή, υποστήριξη, σε εισαγωγικά υποχρεωτική, το οποίο, καταλαβαίνετε, μιλάω για ψυχολογική υποστήριξη, ναι, το οποίο να είναι μία παροχή της κοινωνίας του κράτους στη γυναίκα, η οποία για πρώτη φορά ειδικά παίρνει αυτό το ρόλο, δεν γνωρίζει, δεν είναι μόνο να τη μάθουμε να αλλάζει πάνες. Mm-hmm. Μια σχολή γονέων, εν πάση περιπτώσει. Μια σχολή γονέων, αλλά λίγο πιο ενεργητική και πιο κοντά. Δηλαδή και μια γραμμή που μπορεί να πάρει τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο μια φορά στις 15 ή το μήνα. Ειδικά για αυτό το έτος, γιατί το όποιο κόστος αυτού, αν το μεταφράσουμε, εγώ προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Δηλαδή, αν φτάνουμε στο σημείο να λέμε το 30% της κοινωνίας είναι αυτό που είπατε. Εάν είχαμε μια τέτοια δομή,
που λειτουργούσε σωστά, πόσο της εκατό θα κατέβαινε ή θα προλαβαίναμε γεγονότα όπως θα συμβαίνουν. Αυτό η αλήθεια δεν μπορώ να σας το απαντήσω και να σας το πω, γιατί έτσι είναι δημιουργημένα τα κοινωνικά σύνορα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία έχει αλλάξει και η οποία δίνει ένα χρόνο άδεια στη μητέρα, ένα χρόνο. Αυτό μετά από όλα αυτά τα ευρήματα, τα επιστημονικά τα οποία έχουμε για το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο πρώτος χρόνος. Άρα η μητέρα λοιπόν, η οποία γεννάει παιδάκι σήμερα, έχει άδεια ενός έτους να μένει στο σπίτι μαζί με το παιδί της. Και αν η μητέρα για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να είναι ο πατέρας. Γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένα σταθερό πρόσωπο. Ένα σταθερό πρόσωπο. Δηλαδή να βλέπει το παιδί συνεχώς αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Από ότι λοιπόν, μακάρι αυτό το οποίο λέτε να ήταν αλήθεια, να μπορούσαμε. Εγώ εκείνο το οποίο επίσης θέλετε, λέω μια φορά, είναι ότι κάποτε δίναμε άδεια, για να πάρεις την άδεια γάμου, έκανες κάτι εξετάσεις, αιματολογικές κλπ. Καταργήθηκαν αυτά. Λοιπόν, έλεγα ότι μήπως μπορούσαμε με αυτή την άδεια γάμου να. Ας ακουστεί λιγάκι εντός εισαγωγικών, το υποχρεώνουμε. Να βάζαμε τα ζευγάρια σε μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 5, 6, 7 σεμινάρια για το τι σημαίνει γίνομαι γονιός και κυρίως πώς γίνομαι σύντροφος. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σε κάθε κοινωνία και σε κάθε κοινότητα που με καλεί, αυτό ενθαρρύνει να το δημιουργήσουν. Τώρα, πόσα ζευγάρια, αυτό και ο θελός έρχεται, δεν είναι υποχρεωμένο όλα τα ζευγάρια να το κάνουν. Όπως επίσης και οι σχολές γονέων, πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούνται από τους γονείς που έχουν λιγότερα προβλήματα. Κάθε γενικό χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο λέτε. Μακάρι. Για ελάτε. Σας απάντησα. Ναι, ναι. Εντάξει. Ελάτε. Αναφερθήκατε στις επαναληπτικές συμπεριφορές. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι αναφερόμαστε στο ενοικείο, στις οικογένειες, ότι αυτό έχουμε σαν πρότυπο και αυτό που λέμε πολλές φορές μιλάω σαν τη μάνα μου ή το οικείο όμως, δυστυχώς, όταν έχουμε ένα λάθος σύντροφο από ένα πολύ απλό ελάττωμα μέχρι μια κακοποιητική συμπεριφορά, πάλι υπερισχύει, γνώσιμα δηλαδή. Βγαίνει πάλι μπροστά το οικείο. Και μπορεί πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε κιόλας ότι αυτό γιατί το κάνουμε. Γιατί το αφήνουμε και μας προσπερνά, γιατί βγαίνει μπροστά το οικείο. Ξέρετε, γιατί εκεί νιώθουμε ασφάλεια. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το χειριστούμε. Το οικείο μας δεν είναι. Το έχουμε δει όμως ότι δεν είναι διαχειριστή. Παρ' όλα αυτά, εδώ με την ψυχοθεραπεία φεύγουμε από αυτό. Εάν κάνω ψυχοθεραπεία σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, τότε βλέπουμε πώς μπορούμε να φύγουμε από το οικείο. Γιατί δεν μας τραβάει η ασφάλεια του οικείου. Βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται απρεπώς, έτσι για να το πω κομψά. Και είναι συντροφός μας αυτό. Και έχουμε δει και τον παπά μας να είναι ευρεπής, όπως πεις έχω και τη μαμά μου να είναι ευρεπής. Αλλά βλέπουμε ότι μετά είναι μια χαρά. Ε, μετάξει πάνω. Παρατικό. Ξέρω πώς να το χειριστώ. Αυτό το ξέρω πώς να το χειριστώ, που δημιουργείται από την οικειότητα, μας παγιδεύει. Γιατί το οικείο τελικά βγαίνει. Δεν είναι μόνο στις συντροφικές σχέσεις. Όχι. Ναι, όλες οι φάσεις. Επειδή ήθελα να το ρωτήσω εγώ, το απάντησα μόλις η Βένια, δηλαδή έχουμε αυτή την ψευδέστηση ότι είναι αγία η ελληνική οικογένεια. Για την οικογένειά του ο καθένας, η κάθε μια έτσι. Αλλά το απάντησα μόλις. Δηλαδή. Προφανώς δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα πούμε ήταν χάλια αυτό που έζησα εγώ ως οικογένεια, γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία. Ή βιβλία αυτοβοήθειας όπως αυτό που μας ενεργοποιούν και θα βρούμε από εκεί και πέρα. Άλλος, άλλοι, ελάτε. Όση ώρα σας ακούω, αυτό που με προβληματίζει και δεν είναι η πρώτη φορά, πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ η κυρία Γαλανού. Και ακούσαμε ακριβώς το ίδιο. Και ακούσαμε ακριβώς το ίδιο παράδειγμα με τη δικαστικό. Mm-hmm. Πιθανόν και να είναι το ίδιο πρόσωπο, πιθανόν και όχι. Να υπάρχουν άλλοι, δεν έχει καμία σημασία. Καλά, ο συγγραφέας είναι το. Όχι, όχι. Πραγματική μαρτυρία. Είχε έρθει σε επαφή μαζί της. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που με προβληματίζει. Μακάρι να είναι μία μόνο και έτσι. Μακάρι και να είναι. Αλλά δεν είναι όπως έτσι, έτσι φαντάζομαι κι εγώ. Αυτό που με προβληματίζει και με θυμώνει ως γυναίκα
δεν είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές των ανδρών εν προκειμένης. Όχι γιατί θέλω να τις εξορίσω, αλλά γιατί είναι κάτι που συνέβαινε, συμβαίνει και δυστυχώς θα συνεχίσει να συμβαίνει. Αυτό που με εξοργίζει εμένα είναι οι συμπεριφορές των γυναικών απέναντι στις κακοποιητικές συμπεριφορές των συντρόφων τους. Δηλαδή, τι εννοώ. Βλέπουμε παλαιότερα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και έλεγαν οι γυναίκες, πού να πει ένα παιδί μου, δεν είχα δουλειά στα χέρια μου, το κοινωνικό περιβάλλον ήταν τέτοιο που δεν μου το επέτρεπε, έπρεπε να μείνω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και κάπου εκεί όλοι κατανοούσαμε ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ή τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έχουμε συμπάθεια στο θύμα. Ακριβώς, από το να υποστεί αυτό το οποίο τη συνέβαινε. Τώρα όμως μου φαίνεται αδιανόητο για περιπτώσεις σαν αυτή που αναφέρετε, που δεν είναι η μοναδική, όπου γυναίκες οι οποίες είναι οικονομικά ανεξάρτητες, με ένα κοινωνικό περίγυρο ο οποίος μπορεί να το υποστηρίξει, να υποστηρίξει την επιλογή τους. Πολλές φορές χωρίς καν να έχουν παιδιά, που να υπάρξει και ένας ανασταλτικός παράγοντας. Για μένα δεν είναι ανασταλτικός, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά μεγαλώνουν χειρότερα. Θα το διαβάσετε στο τέτοιο περιβάλλον παρά στο να χωρίζουν γονείς. Είναι αδιανόητο να καταλάβω πώς αυτές οι γυναίκες μένουν σε αυτή την κακοποιητική σχέση και ταλαιπωρούνται κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε σαν κοινωνία και σαν πολιτεία πολύ περισσότερο, ίσως ή εξίσου, με τις κακοποιητικές συμπεριφορές των ανδρών. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα. Ναι, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μια κακοποιημένη γυναίκα στο σπίτι της, μια κακοποιημένη κόρη στο σπίτι της, υποτιμημένη από τον παπά της, υποτιμημένη από τη μαμά της, η οποία λένε ναι, διάβασε να γίνεις της προκοπής, να προχωρήσεις, αλλά δεν έχεις αξία. Ο άνδρας είναι η κορώνα του σπιτιού. Δεν έχεις αξία, δεν είσαι σημαντική. Πώς έχεις παχύνει έτσι. Υπάρχει ένα καταπληκτικό ποίημα. Να είσαι κυρία, μου είπαν. Και αυτό λοιπόν το ποίημα λέει ότι μην κάθεσαι, μην σηκώνεσαι, μην τρως. Κοίταξε πώς δίνεσαι. Μην κοιτάς στραβά, μην μιλάς πάρα πολύ. Μην μιλάς τόσο πολύ. Ένα σε κυρία, ένα σε κυρία. Όλα αυτά τα λέμε στα κορίτσια μας. Δεν λέμε στο αγόρι μας να μιλάς τόσο πολύ. Μην λέμε στο αγόρι μας πρόσεξε γιατί θα σε διάμασουν. Όχι. Δεν του λέμε μη φοράς στροτσάκι γιατί θα φανούν ίσως και κάποια άλλα μέρη του σώματός που δεν θέλεις. Του λέμε όλα στα κορίτσια μας. Τα κορίτσια λοιπόν είναι κακοποιημένα όπως και τα αγόρια είναι κακοποιημένα στην οικογένειά τους. Όπως είπαμε, γι' αυτό δεν τους λέμε και βιαστές. Αποκλείεται, σας το λέω μέσα από την εμπειρία μου και από τη βιβλιογραφία, ένα κορίτσι ή ένα αγόρι κακοποιημένο στην οικογένειά του. Με αυτές τις μορφές κακοποίησης και διαβάστε και άλλη στο βιβλίο. Αποκλείεται να μην είναι κακοποιητικό στη ζωή του. Εκτός αν μετά τα 27 αντιληφθεί ότι αυτή η συμπεριφορά του σαμποτάρει και αρχίζει να κάνει ψυχοθεραπεία. Και λιάνει κάπως τις γωνίες. Δεν είναι λοιπόν η μόρφωση που παίρνεις. Δεν είναι τα λεφτά που βγάζεις. Είναι το πώς έχει χτιστεί η προσωπικότητά σου για να το διακρίνουμε από το χαρακτήρα που είπε ο φίλος μας προηγουμένως. Με το χαρακτήρα γεννιόμαστε. Είναι οι καταβολές μας. Είναι οι επιρροές που έχουμε από 7 γενιές εκατέρωθεν. Γεννιόμαστε με ένα εσωτερικό γίγνεσθε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και γινόμαστε. Γι' αυτό λέμε γεννιόμαστε και γινόμαστε. Αυτός ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Η προσωπικότητα διαμορφώνεται και πάνω σε αυτό βασίζεται και η ψυχοθεραπεία. Πώς να επέμβει τώρα μια ψυχολόγος στο DNA, πού να ψάξει. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ακόμα και οι βαθιά ψυχοθεραπευμένοι θεραπευτές φτάνουν μέχρι κάποια ηλικία να αντιληφθούν τα τραύματά τους πώς έχουν δημιουργηθεί. Δεν μπορούμε να είμαστε κατάλαβα. Αλλά τουλάχιστον αυτό το 5% που είναι το συνειδητό, γιατί 95% των πράξεων μας είναι συνείδητο. 5% είναι συνειδητό. Με το 5% δουλεύουμε. Και όχι με όλο αυτό. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση κακοποιημένο κορίτσι στην οικογένειά του κατά αυτόν τον τρόπο. Η κακοποιημένο αγόρι παραμελημένο από τον πατέρα του, με το πολύ κακό πρότυπο. Με μια υπερπροστατική μαμά η οποία μένει από πάνω και δεν του έχει πρωτοβουλία καμία παρά μόνο στη μένα άκουσε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην πέσει σε κακοποιητική σχέση. Θα γίνει κακοποιητικό έτσι κι αλλιώς. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σχεδόν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Ναι, αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία, ναι.
Πόσο εύκολα, συγγνώμη τώρα μόνο πολλά συζήτηση, αλλά πόσο εύκολα οι κακοποιητικοί άνθρωποι ζητούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όλο και περισσότερο. Ναι. Όλο και περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι κακό. Ναι, όλο και περισσότερο. Είναι αυτό το που έλεγα στο Σωτήρι και σήμερα στην εκπομπή που κάναμε. Του λέμε ότι αν εσείς εδώ που είστε σήμερα μαζί μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να περάσετε το απόγευμα μαζί μας. Αν μία από σας σκεφτεί λίγο καλύτερα με τον εαυτό της και πει ότι εγώ πρέπει να γνωρίσω τον εαυτό μου λίγο καλύτερα, να μπω μέσα σε ένα αυτογνωσιακό ταξίδι. Εάν αυτό το καταφέραμε ο Σωτήρης και εγώ σήμερα, εγώ θα φύγω πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αν μία από σας ψάξει να βρει κάποιον συνάδελφο εδώ στην περιοχή και πει εγώ θα να κάνω αυτογνωσιακό ταξίδι, θα να γνωρίσω εμένα. Αυτό είναι. Τότε πραγματικά ειλικρινά θα πω ότι κάτι έκανε απόψε. Πριν φύγουμε από αυτό, σκεφτείτε οι πολύ γνωστές οικογένειες στην Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Προ 15 ετίας, πηγαίνει η κόρη που είναι παντρεμένη με επίσης ένα πολύ γνωστό στην Αβουδαμπή και λέει στη μαμά με δέρνει. Και η απάντηση είναι στην οικογένειά μας δεν χωρίζουμε, οπότε μην το αναζητάτε. Υπάρχει παντού, υπάρχει από αυτό που λέμε κορυφή στα κοινωνικά στρώματα.